και εκτιμούμε και συμπαθούμε πάρα πολύ. Πρωταγωνιστή στο καθημερινό σύριαλ του Αλφα, Άσε μας ρε μαμά, και είναι ο Μάριος Αθανασίου. Υπέροχος ο Μάριος Αθανασίου, ως Δημήτρης στο Άσε μας ρε μαμά. Θα έχει αίσιο τέλος τελικά αυτός ο έρωτας με τη Ροξάνη? Μας δίνει έτσι κάποια στοιχεία για το τι θα συμβεί και τις εξελίξεις. Αλλά μιλάει και για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στα Ματίνα. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το λέει. Μπαμπάς. Πάρα πολύ. Και μας μιλάει και για τον 16χρονο γιό του με τη Μαρία Σολομού. Μένει πλέον μαζί του, δεν λόγο διαφωνούν. Ναι. Αυτό το σκηνικό το υπέροχο, τι είναι το σπίτι του? Όχι, όχι. Όχι, είναι backstage στο Άσε μας ρε μαμά. Πάρα πολύ ωραίο. Μας μιλάει για πρώτη φορά, νομίζω, για την κατάθλιψη που έχει περάσει. Και μάλιστα δύο φορές. Δεν το έχει ξαναπεί. Και να σου πω την αλήθεια, το έψαξα, λέω, όντως, γιατί με φνηδίασε και εμένα. Και μου είπε και τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπισε. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι μας λέει. Όπως επίσης και για περιστατικό που βρέθηκε μπροστά σε κακοποίηση γυναίκας, ήταν με τους φίλους του, πώς αντέδρασε και ποια ήταν η αντίδραση της γυναίκας. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να το δούμε. Πώς πάνε τα πράγματα με τη Ροξάνη? Κάποια στιγμή αυτός ο ήρωας πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του, να σπάσει τα δεσμά, να αλλάξει πράγματα και να διεκδικήσει αυτό που θέλει. Αυτό νομίζω εγώ, έτσι, ότι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, και ελπίζω και από ό,τι ξέρω μάλλον θα γίνει. Και στο θέατρο είναι τα πράγματα δύσκολα τώρα με τον κορονοϊό? Δεν έχουν καταλάβει ότι είναι προτεραιότητα η επαφή του κόσμου με την τέχνη, γιατί είναι διέξοδος αυτή τη στιγμή. Διέξοδος δεν είναι μόνο τα χάπια, που τα αντικαταθλιπτικά που παίρνει ο κόσμος. Κατά μία έννοια είναι και λογικό πια, δηλαδή το έχουμε συνηθίσει ό,τι συμβαίνει. Εσείς έχετε φτάσει ποτέ κοντά στο σημείο να αισθανθείτε ότι μπορεί να αγγίζετε και όριο κατάθλιψης? Ναι, και εγώ έχω περάσει. Έχω περάσει και δύο φορές στη ζωή μου. Το έχω περάσει αυτό, αλλά εντάξει, το αντιμετώπισα σαν οτιδήποτε άλλο θα μου έρχονταν. Πώς το καταλάβατε? Πώς κατάλαβα την κατάθλιψη? Πάρα πολύ απλά. Το βιώνεις, το νιώθεις. Είσαι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Συνήθως δεν θες να έχεις επαφή με τον κόσμο, κλείνεις σε σπίτι σου. Θες να είσαι σε ένα κρεβάτι συνέχεια. Ο καθένας δεν ξέρω, δηλαδή το περνάει προφανώς και πολύ πιο δύσκολα. Το έχουν περάσει κάποιοι άνθρωποι. Εμένα κράτησε ένα διάστημα αυτό και μετά επανήλθα πιο δυνατός. Μπορώ να σου πω ότι ήταν και μου κάνει και καλό στο ολοκληρώνοντας αυτό το κύκλο. Σας βοήθησε κάποιος ψυχολόγος ή μόνος σας καταφέρατε να το ξεπεράσετε? Μόνος μου. Ήξερα τις βασικές αιτίες που συνέβαινε αυτό. Έκατσα πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Ήμουνα μόνος μου μεγάλο διάστημα. Έκανα περιδοσκόπηση, τα είδα όλα μπροστά μου και μετά συνέχισα. Ο γιος σας είναι ένα νέο παλικάρι. Σαν πατέρας ανησυχείτε? Κινούμε κάπου ανάμεσα στο ένστικτο, στην εμπιστοσύνη και το φόβο. Σε κάποια πράγματα προσπαθώ να τον εμπιστεύουμε και τον αφήνω ελεύθερο και με το ένστικτο ότι αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, μάλλον είναι καλό, αλλά εννοείται ότι φοβάμαι. Προσπαθώ να είμαι αυστηρός όταν τα πράγματα ζορίζουν. Προσπαθώ συνήθως να κάνω επίκληση μόνο στη λογική και στο συνέστημα, πουθενά άλλο. Δηλαδή να μπορέσει να καταλάβει ότι αυτό που εξηγώ, ας πούμε, και αυτό που θέλω να το κάνω, το κάνω πάντα για καλό. Δεν έχω άλλο τρόπο. Προσπαθώ να φροντίζω και εγώ να με εντάξει, γιατί δεν έχει νόημα τι λέω, αλλά τι κάνω. Αυτό βλέπει, αυτό αντιγράφει το παιδί. Και όλα αυτά τα περιστατικά των γυναικοκτονιών, που να τις λέμε γυναικοκτονίες, πια μην τρεπόμαστε γι' αυτό, που αντιβλέπουμε το τελευταίο χρόνο, είναι δικό μας θέμα. Δεν υπάρχει ισότητα στην Ελλάδα. Η γυναίκα δεν έχει αυτό που της αξίζει. Και δεν είναι στη θέση που πρέπει να της αξίζει, γιατί κάθε φορά μιλάμε λες και είναι μια μειονότητα, πρέπει να την προστατεύσουν και κάποτε δεν είναι μειονότητα. Είναι όταν άλλο είναι ίσως, είναι ίσως. Σε έχετε υπάρξει ποτέ μπροστά σε γεγονός που να θίγεται μια γυναίκα? Ναι. Έχω υπάρξει και έχω τότε τα χάσει κιόλας, γιατί ήμουν και πολύ μικρός. Και όταν πήγαμε να προστατεύσουμε τη γυναίκα, μας είπε το φοβερό ότι μην ανακατεύεστε, γιατί αυτή είναι μια δικιά μας δουλειά. Και τα χάσαμε. Τι συνέβη δηλαδή, είδατε κάποιο περιστατικό? Είδαμε έναν τύπο ο οποίος χτυπούσε μια κοπέλα. Και καταλαβαίναμε ότι ήταν ένας καυγάς ζευγαριού, ας πούμε. Και το σκεφτήκαμε, πήγαμε μέσα, σχολήσαμε, φωτίξαμε τον τύπο, πήγαμε την κοπέλα στην άκρη και η κοπέλα ήταν που αντέδρασε περισσότερο. Που φαντάσου δηλαδή πόσο πολύ έχει ποτιστεί μέσα στη γυναίκα ότι είναι στη θέση του θύματος. Δεν είναι στη θέση του θύματος. Ο άντρας χρειάζεται βοήθεια. Ενώ με την έννοια ότι χρήζει. Ψυχολογική. Ναι, δεν είναι η γυναίκα. Εσείς με την κυρία Σολομού έχετε κοινή πλεύση όσον αφορά
το μεγάλωμα του γιού σας, δηλαδή έχετε διαφωνήσει ποτέ σε κάποιο θέμα? Καλά, είναι εύκολο ζωνόμενο. Όχι μπροστά στο παιδί, αλλά προφανώς δεν συμφωνούμε απόλυτα σε όλα τα πράγματα. Αλλά νομίζω τώρα πια είναι το παιδί 16 χρονών. Δεν είναι τόσο πολύ πια μόνο δικό μας θέμα, αλλά είναι πολύ περισσότερο το παιδί. Οπότε. Πιο πολύ ανησυχείτε για το γιο ή για τις κόρες? Γενικώ, σαν μπαμπάς τώρα το λέω. Το κάθε φίλο είναι διαφορετικό. Εντάξει, τα κορίτσια έχουν λίγο περισσότερο το νου μου σε άλλα πράγματα και στο χωρίς άλλα. Και είναι και πιο μικρά τα κορίτσια, γιατί αν σκεφτώ την ηλικία του μεγάλου γιου στα 16, δεν μπορεί να καπελώσει ένα 16χρονο. Μα δεν σε αφήνει ούτε να το καπελώσει. Δεν καπελώνει, αλλά δεν τον αφήνει και εντελώ ανεξέλεκτο. Όχι, αλλά ξέρει, θέλει άλλου τρόπου εκεί. Θέλει συζήτηση πολύ, θέλει υπομονή. Θέλει να του δίνει το χώρο, αλλά παράλληλα με έναν άλλο τρόπο. Διακριτικά. Διακριτικά. Να του τραβά και λίγο τα γενάρια. Να του εξηγεί ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθο, ποιο είναι ο κίνδυνο. Ένα παιδί 16 χρονών δεν ξέρει το κίνδυνο. Ναι, γιατί νομίζει ότι τον ξέρει. Να κατακτήσει όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Ότι είναι αυτάρκης και μπορεί να πορευτεί μόνο του. Αλλά είναι δίκιο, δεν ξέρει. Όχι, αλλά γι' αυτό βλέπουμε ότι μπορούν να παίρνουν τα μηχανάκια, να τρέχουν, να πειραματίζονται με τα αυτοκίνητα των γονιών. Και θέλει πολύ ομιλία. Αχ, Γιωργάκη, κατάλαβε τι σου έρχεται. Όχι μόνο κακέ φορέ, πράγματα δεν ξέρω. Μηχανάκι ποτέ. Πραγματικά. Και αν σα τα κάνει κρυφά. Αλλά ο Γιωργάκης, έτσι όπως τον κόβω και έχω δει αυτά, δεν νομίζω ότι θα ρωτήσει και είναι Θηριάκης. Ο Μαρία Θαδασίου πάντως μου είπε ότι ένα πράγμα που μαζί με τη Μαρία Σολομού έχουν προσπαθήσει είναι να κάνουν στο γιο τους να μάθει να σέβεται τη γυναίκα. Αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς τα παιδιά μας, τους γιους μας, να το μάθουμε αυτό, τι σημαίνει σεβασμός σε μια γυναίκα. Και νομίζω ότι βλέποντας και όλα τα περιστατικά, και αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό κακοποίηση, αυτό τελικά είναι και το πιο δύσκολο. Βλέπεις όμως ότι τελικά παρόν, αλλά εκείνη τη στιγμή η γυναίκα αντέδρασε με έναν τρόπο που τους ευνηδίασε. Δηλαδή είπε: μην ανακατεύεστε, δεν είναι δικό μας θέμα. Σας αφορά. Ποιος ξέρει τι τραβούσε το κορίτσι αυτό τώρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αλλά απορώ όταν ακούω ότι χρειάζεται προσπάθεια να μάθουμε στα αγοράκια, στα παιδιά μας δηλαδή, να σέβονται τη γυναίκα. Στη δικιά μου γενιά, στις οικογένειες, θεωρούνταν αυτονόητο. Δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μας είπαν ποτέ. Α, ξέρεις, θα σέβεσαι τις γυναίκες. Ήταν το αυτονόητο. Εγώ το λέω καθημερινά πάντως. Ήταν το αυτονόητο. Άκου λίγο. Δεν ξέρω αν ήταν το αυτονόητο ή μάλλον ήταν το αυτονόητο, αλλά παράλληλα έβλεπες και κάτι άλλο. Ότι όλα αυτές οι κακοποιητικές συμπεριφορές τις έκρυβες και λίγο κάτω από το χαλάκι. Ακριβώς. Δεν έπρεπε να προσπεράσεις την κλειστή την πόρτα. Δεν έπρεπε να ανοίξεις την πόρτα να δεις τι συμβαίνει μέσα. Εδώ αυτό που έκανε ο Μάριος Αθανασίου. Το ότι σταμάτησε. Με τους φίλους μας. Να παίξουμε και ξύλο μεταξύ μας τα αγοράκια, αλλά μα πήγαινες να χτυπήσει κορτσάκι. Ναι, αλλά πόσες γυναίκες άδικαν και υπέμεναν μια τέτοια συμπεριφορά χωρίς ποτέ να το παραδέχονται. Έτσι, δηλαδή με ένα σύζυγο που τραμπούκιζε, με ένα σύζυγο που εκφόβιζε, με ένα σύζυγο που έκανε. Που φοβόταν η γυναίκα να ανεξαρτητοποιηθεί και να μιλήσει, γιατί απλούστατα δεν είχε την οικονομική ανεξαρτησία για να το κάνει. Ναι, αλλά συμβαίναν αυτά και δυστυχώς κυρίως τότε. Μα εδώ βλέπετε πηγαίνουν σε ένα νοσοκομείο και η γυναίκα, ενώ φαίνεται ότι μπορεί να την έχει χτυπήσει ο άντρας, μπορεί να πει έπεσε από τη σκάλα, χτύπησα. Υπάρχει έντονος φόβος. Μα το βλέπεις εδώ στη συμπεριφορά σας, στο περιστατικό αυτό που έγινε. Να κάνουμε και μία αναφορά στο πρόβλημα της κατάθλιψης που αντιμετώπισε. Όπως είπε, δεν πήγε σε ψυχολόγο, αλλά έκανε ενδοσκόπηση, προσπάθησε να απομονωθεί, να ακούσει. Δούλεψε με τον εαυτό του, ρε παιδιά. Ναι, το προσπάθησε πάρα πολύ. Δεν τα καταφέρουν όλοι. Μπράβο του, αλλά και αυτοί που απευθύνονται τελικά σε έναν ειδικό, μην τους κακίσουμε. Γιατί κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται μια καθοδήγηση. Καλά, βέβαια και οι φίλοι σου παίζουν πολλές φορές το ρόλο του φάρμακου. Δηλαδή, σίγουρα, τον έχεις να μιλήσει σε κάποιον. Σου φίλοι, έτσι, yeah. Γιατί στην κατάθλιψη απομονώνεσαι. Το βασικό νομίζω είναι να αναγνωρίσεις εσύ ο ίδιος ότι περνάς κατάθλιψη. Γιατί το πρόβλημα των ανθρώπων που περνάνε την κατάθλιψη τις περισσότερες φορές δεν το ξέρουν και δεν το καταλαβαίνουν. Το νούμερο ένα αυτό, Τίνα, και το νούμερο δύο νομίζω το τι σε οδήγησε σε αυτή την κατάσταση, έτσι ώστε να ψάξεις να βρεις τις λύσεις στα προβλήματα που έχεις. Την τελευταία δεκαετία, αν ψάξεις τι μας οδήγησε στην κατάθλιψη, πολλά, μπορώ να σου βάλω πολλές απαντήσεις στα σχετικά κουτάκια. Πραγματικά, από 9 και μετά. Μόνο δηλαδή, κατάθλιψη σου προκαλεί. Είναι η οικονομική καταστροφή που βίωσαν πολλοί άνθρωποι. Ο πόλεμος, COVID, η απομόνωση, ο πόλεμος. Ο COVID, τώρα τελευταία. Ακριβώς, ότι έπρεπε να ξαναξεκινήσουν μια καινούργια ζωή με πολύ λιγότερα έτσι, θεμέλια. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν αυτά που θέλουν, που μένουν ακόμα με τους γονείς τους και δεν μπορούν πολύ, να. Που επιστρέψανε πολύ να ζήσουν με τους γονείς τους γιατί δεν είχαν την οικονομική άνεση. Το δηλαδή, οικονομικό είναι πολύ σημαντικό. Άστο τώρα, πολύ δύσκολα. Και εκείνος παλεύει, έχει και μια επιχείρηση στο κομμωτήριο. Ναι. Είναι
και άνθρωπος πολύ δυνατός, πολύ δυναμικός και μπράβο του και είναι και πολύ καλός μπαμπάς, πολύ παρόν και με το γιο το 16χρονο, με τη Μαρία Σολομού. Και με τις κόρες του. Και με τις κόρες του. Νομίζω ότι και τα παιδιά παίζουν ρόλο στο να σε κινητοποιήσουν, να πεις «Ωπ, κάτι συμβαίνει και πάμε να δούμε αυτό τι θα γίνει». Αυτό είναι μεγάλο κίνητρο. Σίγουρα. Για να κοιτάξεις να είσαι υγιής ψυχήτα και σώματα, γιατί τα παιδιά σου δεν θες να τα αφήσεις ξεκρέμαστα. Ναι, και γιατί μιμούνται στην ουσία αυτό που βλέπουν τα παιδιά. Ναι. Δεν είναι αυτό που τους λέμε, αυτό που είμαστε εμείς. Πολύ σωστά, έτσι είναι. Η σειρά θα έχει happy end τελικά. Έτσι πιστεύω. Η σειρά συνεχίζεται και του χρόνου, τι γνωρίζουμε. Και εγώ έχω αυτή την αίσθηση, αν δεν κάνω λάθος. Μια πολύ ωραία σειρά, μια πολύ ωραία παρέα. Είχαμε και το αγόρι μας. Μπήκε εσύ ενδιάμεσα και θέλεις να χωρίσεις το ζευγάρι. Οπότε είμαστε fans ούτως ή άλλως. Να είχε μια καλύτερη επιλογή. Εσύ ήσουν η καλύτερη επιλογή. Δεν είμαι εγώ η καλύτερη επιλογή. Ναι, αλλά δεν σε απέρριψε. Η μαμά δεν σε βοήθησε. Μέρη σήμερα κατέβα κάτω ηλικρινά. Πολλές φορές. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς. Έχουμε πάρα πολλά που έρχονται στη συνέχεια. Χρόνια πολλά.